πρωί της 5ης Ιούνιου του 1825, όταν το φως ημέρας αποκάλυπτε στους Αθηναίους που μόλις είχαν ξυπνήσει το πτώμα ενός από τους διασημότερους οπλαρχηγούς της Ρούμελης, πάνω στο λιθόστρωτο του ναού της Αθηνάς Νίκης. Ήταν το άψυχο σώμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Την προηγούμενη νύχτα, τέσσερις άνδρες, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Μαμούρης, πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα στο Χάνι της Γραβιάς, μπήκαν στο κελί του οπλαρχηγού, ζητώντας από το φρουρό να πάει να κοιμηθεί. Τότε ακούστηκε ο ήχος από τις αλυσίδες που είχαν δέσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. «Ωραία! Ξέρω καλά ποιος σας έστειλε εσάς εδώ και γιατί ήρθατε τέτοια ώρα εδώ μέσα. Δεν μου λύνετε το ένα μου χέρι να σας δείξω ποιος είμαι και πώς με λένε. Αυτές εδώ τις σαπιοκυλιές δεν τις συμμερίζομαι. Μα σήμωρε Γιάννη Μαμούρη, γιατί?» Ακούστηκε η βροντερή φωνή του ήρωα. Ακολούθησε συμπλοκή, αφού ο ιδιαίτερα σωματώδης και γεροδεμένος Οδυσσέας δεν ήταν ούτε με τις αλυσίδες εύκολος αντίπαλος για την ομάδα των τεσσάρων φωνιών.